εξέλιξη, στάση εργασίας του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού των Διθήτων. Είμαστε συγκεντρωμένοι έξω από το κτίριο διοίκησης μαζί με τους συλλόγους διθητών του ΟΔΙΘΙΤΑ, μαζί με τους καθηγητές και τον σύλλογό τους και διαδρανώνουμε την αντίθεσή μας τόσο στην παρουσία των ΜΑΤ στο ΟΔΙΘΙΤΑ όλο το προηγούμενο διάστημα. Η παρουσία τους δεν έχει λύσει κανένα πρόβλημα, έχει ίσα ίσα δημιουργήσει πολύ περισσότερα και για την ασφάλεια και για τη ζωή ακόμα των φοιτητών και των εργαζομένων, με χειροβομβίδες κρόπου λάμψης που πέφτουν χωρίς καμία λογική, ακόμη και μέσα σε εισόδους σχολών, δίπλα σε αμφιθέατρα που είναι γεμάτα με φοιτητές. Είμαστε εδώ για να διαδρανώσουμε την αντίθεσή μας, την έλευση των όπι της λεγόμενης πανεπιστημιακής αστυνομίας μέσα στο ΟΔΙΘΙΤΑ αλλά και σε κάθε πανεπιστήμιο. Δεν έχουν να λύσουν αυτοί κανένα πρόβλημα, τα πραγματικά μεγάλα προβλήματα που έχει και το δικό μας πανεπιστήμιο και όλα τα πανεπιστήμια, προβλήματα χρηματοδότησης, προβλήματα ελαστικών σχέσεων εργασίας. Έχουμε εργολαβικούς, έχουμε συμβασιούχους που είναι εδώ και δεκαετίες με αυτές τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για να τους μονιμοποιήσει. Αντίθετα, για την πανεπιστημιακή αστυνομία βρέθηκαν κατευθείαν και κονδύλια και έγινε γρήγορα η πρόσληψή τους. Είμαστε εδώ πέρα όμως να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας και ενάντια στο νέο νομοπλαίσιο, ο οποίος όχι μόνο καταστρατηγώντας κάθε έννοια επιστημονικότητας, διασπά τα πτυχία των φοιτητών μας, τους παραδίδει με ένα πτυχίο που δεν θα έχει στην ουσία κανένα επαγγελματικό δικαίωμα. Είμαστε ενάντια σε αυτό το νόμο γιατί καταεντά το πανεπιστήμιο στην πραγματικότητα ένα πολυκατάστημα όπου τα πάντα είναι προϊόντα για αγορά και πώληση. Ακόμη και οι βιβλιοθήκες για τις οποίες δήθεν κόπτονται, ακόμη και αυτές χάνουν τον ακαδημαϊκό τους χαρακτήρα, μπαίνουν κάτω από την εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του ΟΔΙΘΙΤΑ, καταργούνται οι κεντρικές βιβλιοθήκες και τα κέντρα πληροφόρησης. Κάθε έννοια ακαδημαϊκότητας που αφορά τις βιβλιοθήκες καταργείται. Και μιλάμε τόσο καιρό ότι υποτίθεται αυτός ο Πρίτανης και αυτή η κυβέρνηση ενδιαφέρονται για να χτίσουν μια βιβλιοθήκη. Τη στιγμή που στην πραγματικότητα γκρεμίζουν ό,τι υπήρχε. Είμαστε εδώ και θα γίνουμε ακόμη περισσότεροι γιατί αυτός ο νόμος συμφέρει πάρα πολύ λίγους. Όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα είναι σε εγρήγορση και θα μας βρουν απέναντί τους.